Σε κλίμα συγκίνησης και περισυλλογής πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων στις 2 Μαρτίου 2022 στο Μανχάταν από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Την έκθεση χαιρέτησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δ. Κωνσταντίνος Κούτρας, ο οποίος κάλεσε τους παρευρισκομένους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη αλληλεγγύης στο λαό της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Δ. Κούτρας αναφέρθηκε στη σημασία μνήμης του Ολοκαυτώματος, συνδέοντας θέματα μυσαλλοδοξίας στη σημερινή κοινωνία, αναφέροντας χαρακτηριστικά στο Cosmos FM. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή την ημέρα, η οποία δεν δίνει μόνο τα μηνύματα κατά του αντισημιτισμού, κατά των φυλετικών διακρίσεων, κατά οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού, κατά οποιασδήποτε θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, αυτή την περίοδο, με όσα γίνονται με αυτήν την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία, όπου αθώες ζωές χάνονται, όπου άνθρωποι μάχονται για τα σπίτια τους, για τα υπάρχοντά τους, για την ύπαρξή τους, νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση αποκτά ακόμα ισχυρότερο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, όπως πάντα, και ας ευχηθούμε να ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, εμείς και τα παιδιά μας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, Ανδρέας Κατσανιώτης, στο βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του διευκρίνησε ότι δεν μπόρεσε να παρευρεθεί όπως είχε προγραμματιστεί και αναφέρθηκε σε ενέργειες της Ελληνικής Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, της επωνομαζόμενης ΆΙΡΑ, για την εξάλληψη του αντισημιτισμού και διακρισιών. Last April, we proudly assumed the presidency of ΆΙΡΑ. The main theme of ΆΙΡΑ presidency is teaching and learning about the Holocaust. Education for a world without genocide ever again. During the past few months, we've run 15 seminars, educational programs, and workshops on teaching the Holocaust and training educators, law enforcement officers, clergymen, and other officials. The Greek presidency has also been focused on fighting the new threats in the digital era. Hate speech, racism, discrimination, antisemitism, and Holocaust denial and distortion. Also, in the UN framework, we have co-sponsored, along with EU member states, the decision on Holocaust denial, which has recently adopted by the General Assembly. Dear friends, Shoah means disaster, catastrophe in Greek. There is another word of Greek origin we use to describe what happened, Holocaust. It refers to what has been burned as a whole. It has been chosen to allow for everyone to understand the enormous, huge attack on human decency. To us Greeks, this world being part of our language, it speaks directly to our hearts, linking us directly to our Jewish friends. Yes, allow me to say, brothers and sisters. I strongly believe that the best way to honor Shoah is to keep our hearts and minds open to accept and embrace the dignity and equality of every human being. This is the only way for a world of tolerance, safety and freedom. Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος Αμερικανών Φίλων του Εβραϊκού Μουσείου στην Ελλάδα, Σόλομον Άσερ, ευχαρίστησε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δ. Κωνσταντίνο Κούτρα, για την πρωτοβουλία διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης του Ολοκαυτώματος, καθώς επίσης τους φετινούς χορηγούς της εκδήλωσης. Αναφερόμενος στην πορεία ίδρυσης και εξέλιξης του εν λόγω μουσείου, είπε ότι η οικογένειά του επέζησε την περίοδο του Ολοκαυτώματος χάρη σε πράξεις αλληλεγγύης Ελλήνων χριστιανών. I grew up in a home that both my parents were enslaved by Christian Jews, by Christian Greeks. And it was a quiet topic. The only time that we were talking about it is around Christmas time, that we were going to visit Theo Costa and Theo Ola. And it was always, how come they have Christian names in their relatives? And little by little we learned the story. That was the family that my father and his brother was having. And in 1996, my mother was keeping a diary as she was in hiding in Salonika, being the only family in
hiding in the city. And she published her diary, and that was in 1996. And I read the book. I understood how her mind was working, her reactions during her childhood. But I vividly remember in 1967 when the colonels took over Athens, and I was a child and I was looking out the windows and I was seeing tanks going by the street, and I was curious, oh, tanks, it's conflict. And you know, everybody was saying, my mother comes to me and says, you know, you have to be quiet, says, because this reminds us of the occupation. And as the years go by, my parents, the friends, my uncles, my aunts, start feeling the need to tell their story. Because they didn't want to remember the inhuman times that they went through. Ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, Μιχάλης Φυρίλας, μιλώντας στο Cosmos FM, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη φετινή εκδήλωση μνήμης του Ολοκαυτώματος με την ειδική πρόσκληση του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δόκτωρος Κωνσταντίνου Κούτρα, καθώς και στη βιωματική του εμπειρία που ανέφερε κατά το χαιρετισμό του στα χρόνια που έζησε στο Ισραήλ. Ήταν μια ιδιαίτερη εκδήλωση, η πρώτη φορά για μένα εδώ στη Νέα Υόρκη, και είχα την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί με την κοινότητα εδώ και τους ξένους ανθρώπους που ήρθαν εδώ σε αυτό το ιδιαίτερο χώρο του Hebrew Union College, την εμπειρία μου με τα πολλά χρόνια που έζησα στο Ισραήλ και την εξέλιξη ουσιαστικά της εμπειρίας μαζί με το θέμα του Ολοκαυτώματος. Αναφέρθηκα σε μια περίπτωση ενός γέροντα, ο οποίος είχε ένα μαγαζάκι μαζί με την σύζυγό του, ο κύριος Κάτς. Και ο κύριος Κάτς συνήθως τα μανίκια του ήταν πάντα κάτω, και ένα καλοκαίρι που είχε πολύ ζέστη, ακόμα και αυτός γύρισε τα μανίκια του πάνω και είδα ένα αριθμό στο χέρι του, στο μπράτσο του. Και αυτός ο αριθμός για μένα ουσιαστικά ήταν η εκπροσώπηση της φρίκης του Ολοκαυτώματος. Για μένα ήταν πολύ σοκαριστικό, ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να βρω τις σωστές λέξεις για να το περιγράψω. Έχουμε γενοκτονίες και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο της γενοκτονίας. Αλλά το Ολοκαύτωμα είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Πιστεύω ότι πρέπει να μαθαίνουμε γι' αυτό, να αναγνωρίζουμε, και οι τωρινές ενδείξεις του αντισημιτισμού, οι οποίες είναι οι καταδικαστές και δυστυχώς έχουν πάρει και μορφές, να τις πω, κλεπτισμένης προπαγάνδας, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Ο Γενικός Πρόξενος του Ισραήλ, Ασάφ Ζαμίρ, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε περιστατικά αντισημιτισμού, υπενθυμίζοντας ότι η ειρήνη είναι εύθραστη στον κόσμο. When you grow up in Israel, it's very hard to imagine how the rest of the world commemorates the Holocaust. It's unthinkable or unimaginable that the Greek consulate and the Greek Jewish American community, or the Greek community in America, commemorates the Holocaust the 18th year. It's such a respectable event like this. It's heartwarming as an Israeli. I want to say thank you. We use the phrase never again. Growing up, you believe it really will be never again. You look at the world, places it's going, it's hard to imagine something so horrific could ever happen. I have a speech about Archbishop Damaskinos, who saved thousands of Jewish lives and was awarded the Righteous Among the Nations Award by Yad Vashem, one of 361 Greeks awarded this highest of honors from the Israeli people. And to acknowledge the understanding of the bond between Greece and Israel, the understanding that if something like this were ever to happen again, we would have each other's backs. And I came to the United States almost 5 months ago. I was shocked by the level of anti-Semitism in all of its new forms that exists today, by the way, at every side of politics, in very smart and disturbing ways. I think if a lot of people in this room were asked just a month ago, they could imagine that what's happening right now in the Ukraine could happen
Most people would say that sounds too far off, would never happen again. But we live in a much fragile, much more fragile world than I grew up thinking we live in. And in a much less stable world. It's not a matter of West versus East. It's a matter of good and bad. We still have to fight. We'll keep on. We'll grow and become stronger as an alliance of good protected from the bad. Η Ραβίνος Diane Gerson, εκτελεστική αντιπρόεδρος του The New York Board of Rabbis, ανέπεμψε προσευχές υπέρ της ανάπαυσης των ψυχών των μαρτύρων, απήγγειλε το ποίημα με τίτλο We Remember Them, των Sylvan Cummins και Rabbi Jack Reamer, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη δύναμη της κοινότητας, στη διατήρηση και την αξία μνήμης του Ολοκαυτώματος. We have come together as a community. We have so long yearned to be together. The last 2 years, we have been so physically far apart and yet so spiritually connected. Last year, seeing so many of us on the Zoom remembrance and knowing how it reached around the world with over 10,000 views, we know not only is the power of community present, whether you're in person, or you're online, but the need to remember is such a tangible part of who we are as a human family. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής ιστορίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιδεών και Φαντασίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, Δόκτωρ Μάρκ Μαζάουρ, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε προσωπικές ιστορίες Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, όπως επίσης στο εκπαιδευτικό έργο του Μουσείου στην Ελλάδα. The museum, from being just a museum holding memorabilia and documents and art, has changed its course and dedicated itself to teach the existence of Jews in the Greek soil. And teach the Holocaust. Organizes every year trips to Auschwitz, every April, with the exception of the last 2 years, the trips that they organize that Greek Christian children go and visit the horrible site. And they come back and tell to the friends, the students, and the Greek state has been commemorating the Holocaust Remembrance Day since it was adopted by the European Union. I can't tell you how important it is to help the museum continue its work and spread the news and the existence of the Greek Jew. Την εκδήλωση παρουσίασε ο καθηγητής Jimmy DeMetro, ο οποίος μιλώντας στο μικρόφωνο του Cosmos FM, επεσήμανε τη σημασία διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης του Ολοκαυτώματος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε το Ολοκαύτωμα, να μαθαίνουμε τα πολύτιμα μαθήματα που μας δίδει και να ζούμε μια ζωή, ας πούμε, χωρίς μίση και χωρίς μίσος. Με αγάπη. Με αγάπη, βέβαιος. Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα σε ήχους Gustav Mahler, Max Bruch, Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβου Καμπανέλη από την καλλιτεχνική ομάδα του Atelier de Excellence και συγκεκριμένα από τη μέσο σοπράνο Μαρία Ζώη στη φωνή, τη Μέρη Πίντρο στο πιάνο και την Παλώμα Φεράντε στο τσέλο. Χορηγή της εκδήλωσης ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η πρόεδρος της Atlantic Bank Νάνση Παπαϊωάννου, με την υποστήριξη των Αμερικανών Φίλων του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Παπαζαφυρόπουλος, ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής Δημήτριος, η πρόεδρος της Atlantic Bank Νάνση Παπαϊωάννου, η εκτελεστική διευθύντρια της Capital Link Όλγα Πορνόζη, εκπρόσωποι των τεχνών και των γραμμάτων και μέλη της νεότερης γενιάς. Δέσποινα Φεντούλη για το Cosmos FM.